και να εκδηθεί η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, με δεύτερη την Ολλανδία του 1974, αυτή που παρακολουθούμε τώρα δηλαδή, που έπαιζε το περίφημο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των ημιτελικών. Οι 8 ομάδες οι οποίες προκρίθηκαν αρχικά, χωρίστηκαν σε ομίλους των τεσσάρων, έπαιξαν πάλι όλοι με όλους, μια και Πολωνία, και σε αυτόν τον ημιτελικό παρακολουθούμε ανάμεσα σε Ολλανδία και Βραζιλία. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών, στρατηγός και πολιτικός της Αργεντινής. Εξελέχθη 3 φορές πρόεδρος χρονικά από την Γερμανία. Τα συγκροτήματα της Ευρώπης ήταν ισοπεδωτικά, αφού μόνο σε έναν αγώνα ιτήθηκε ομάδα από την Γερμανία. Ποιος περνά για τον Ρέζενμπρινγκ, θα κερδίσει το πλάγιο. Πιο έρηνοι πάντως φαίνονται οι Ολλανδοί στο γυμνάς με το νούμερο 1. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή. Πάρα πολύ, το νούμερο 8. Από τους Ολλανδούς με τη σέντρα που γίνεται μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπάθεια εκεί. Δεν ξέρω αν την πρόλαβες και την είδες. Στην περιοχή τώρα βγάζουν την μπάλα. Ισοφαρίζοντας έτσι την προηγούμενη μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Κρόιφ κατά κύριο λόγο, ο οποίος από κοντά νικήθηκε από τον Λεάο. Φορτικό, βέβαια. Ένα σπουδαίο πραγματικό. Για την επίθεση αυτή της Ολλανδίας με τη σέντρα τον Χάνεγκε. Ωραία ενέργεια, το σούτ πέφτει. Ο Λεάο και μαζεύει, ήταν η προσπάθεια. Όπου και λίγο ξύλο. Στο δεύτερο ημίχρονο θα δούμε πολύ περισσότερο ξύλο. Ζαϊρζίνιο εδώ σε μια επέλασή του. Σπουδαίος τεχνίτης. Ωραία ενέργεια, το σούτ πέφτει. Ο Λεάο και μαζεύει, ήταν η προσπάθεια από τον Ρέζερ. Όπως επίσης, μιας και παρακολουθούμε τη Βραζιλία, ο θρηλυκός σκοτσέζος τεχνικός της Λίβερπουλ, ο Μπιλ Σάνκλι, μέχρι θανάτου. Αυτό Ολλανδία, εδώ βλέπετε η προβολή με τα δύο πόδια, αυτό είναι τιμωρία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και άλλο. Από λίγο. Αυτό το ακούμπημα της μπάλας και η σχεδόν ολόκληρη περιστροφή στον Ρομπ Ρέσεμπρινγκ, ο οποίος όμως θα τιμούν με προϋποθέσεις αντεπίθεσης, αλλά η επιστροφή των Ολλανδών, το transition Μίλτο, θα μπορούσαμε να πούμε μεσημέρι μέχρι την περίοδο που αγωνιζόταν αυτός. Είναι Πελέ Μαραντόνα, για όλους Μαραντόνα Πελέ. Τραβήχτηκαν για offside οι Βραζιλιάνοι, γίνεται η σέντρα και goal. Ο Κρόιφ, εκπληκτικό. Τον Κρόιφ, ο οποίος θα υπάρξει η αλλαγή. Ο Ρέζενμπρινγκ εδώ. Να τους εδώ ο Ρέζενμπρινγκ, ο οποίος θα... Ομάδες, υπήρχε και η κούραση. Δεν ήταν και... Και με το ποδόσφαιρο τότε να μην είναι επιστήμη όπως είναι ακριβώς σήμερα. Έτσι, με τα σχετικά normal εννοούμε βοήθεια. Ο Ρομπ Ρέζενμπρινγκ στο 67ο λεπτό της συνάντησης, βεβαίως. Και στη θέση του μπαίνει ο Τέο Ντε Γιόνγκ.